Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Σκέφτομαι τώρα τι δώρο να σου πάρω για το καινούργιο σου σπίτι. Ένα απολυτήριο με καλούς βαθμούς. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο για μένα. Τώρα είναι λες και ακούω το πατέρα μου φυσικά. Στη δίωξη γιατί ήρθατε? Μου τηλεφώνησε ο δικηγόρος μου που γνώριζε τον μπλέξιμό μου με τους τογκογλύφους και με προέτρεψε να έρθω να σας πω όσα γνωρίζω. Και ποιος είναι ο δικηγόρος σας? Ο Πέτρος Κωνσταντίνου. Ο πατέρας σας. Θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν θα γίνει καμία στραβή. Τι φοβάσαι? Θέλω να είμαι 1000% σίγουρος ότι δεν θα πάθει κανείς τίποτα. Και με το Γάντι. Να μην κινδυνεύσει κανείς. Όλα θα γίνουν όπως τα συμφωνήσαμε. Μην ανησυχείς καθόλου. Μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι? Από πού και ως πού μπλέχτηκε ο πατέρας μου σε αυτή την υπόθεση και γιατί εγώ δεν ήμουν ενήμερη? Είναι απλό. Έμαθα ότι είχε πελάτες κάποιους που πέσαν θύματα τοκογλυφίας και τους ζήτησε να τους πείσει να μιλήσουν στη δίωξη. Κάτι άλλο? Βρίσκεις παράλογο το ότι ήθελα να ξέρω την ανάμειξη του πατέρα μου. Η Έλσα θέλει να μας γνωρίσει στο ραζί. Αντιλαμβάνεις ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτήν. Θα την κάνει πολύ ευτυχισμένη. Δεν πρέπει τώρα να της το χαλάσουμε για μια εκδρομή. Αυτό που είχαμε ανάμεσά μας υπάρχει ακόμα? Πριν έρθει στη δίωξη ήσουν στο ανακριτικό της αστυνομίας? Ναι, που το ξέρεις? Το υποθέτω. Με τι στοιχεία? Ξέρω καλά να διαβάζω τη γλώσσα του σώματος. Ωραία. Και τι συμπέρασμα βγάζεις? Ότι μπορείς και εκμεύεις τις απαντήσεις που θέλεις. Εσύ, Πέτρο, πώς ξέρεις τα ενδιαφέροντα του πατέρα του? Νομίζω βρήκα άλλο τρόπο να μπούμε στη Red Swan. Χρόνια θα συζητούσαμε τη συμπεριφορά μου στο κρεβάτι, αυτό με ξεπερνά. Δεν είναι το κρεβάτι, Μαρίνα. Είναι που μεταμορφώνεσαι σε κάποια άλλη. Και δεν ξέρω αν αυτό μου αρέσει. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Τι εννοείς μεταμορφώνομαι? Τέλειο, Μαρίνα, το νιώθω. Σε παρακαλώ. Σταμάτα τη δουλειά. Τι σχέση έχει η δουλειά?
Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι αυτή η αλλαγή σου έχει να κάνει με τη δουλειά σου. Δεν ξέρω τι νομίζεις πως θα χάσεις εσύ. Αλλά εγώ φοβάμαι. Αν συνεχίσεις τη δουλειά σου, θα χάσω εσένα. Σε παρακαλώ. Ως τώρα νομίζαμε ότι η Red Swan ήταν η μαμά εταιρεία. Αν όμως θεωρήσουμε ότι είναι θυγατρική και προσπαθήσουμε να δούμε από ποια εξαρτάται... Αρκετά. Νίκ, νομίζω ότι δεν είναι ούτε ο κατάλληλος χώρος, ούτε κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Μα γιατί, αν κινηθούμε... Αρκετά είπα, βούλωστο. Να πάω να φέρω το γλυκό. Το έχει φτιάξει η Δάφνη με τα χεράκια της. Ωραία ιδέα. Είμαι σίγουρη θα είναι καταπληκτικό. Εγώ δεν θέλω γλυκό. Καληνύχτα σας. Εσύ δεν έχεις να πας πουθενά. Θα κάτσεις εδώ να το δοκιμάσεις. Τόσο κόπο έκανα. Θέλω όλοι να μου πείτε τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ που με ειδοποιήσατε. Την είδα και ήσυχασα. Είναι εντάξει. Είναι καλά. Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η γιατρός που την παρακολουθεί ξέρει ποτέ να σας ενοχλήσουμε. Απλώς επειδή μου το ζητήσατε. Αλίμονο, δεν με ενοχλείτε καθόλου. Ίσα-ίσα, εγώ σας έχω πει να με ειδοποιείτε με το παραμικρό και σας ευχαριστώ πολύ που το κάνετε. Έχω εμπιστοσύνη στη γιατρό σας, αλλά όταν παθαίνει δύσπνοιες θέλω να είμαι κοντά της. Εσείς φαντάζεστε ότι δεν με καταλαβαίνει, αλλά εγώ το πιστεύω. Όταν είμαι δίπλα της, η ελπίδα το νιώθει. Α, και κάτι άλλο. Όταν μπήκα στο δωμάτιό της, ήταν μια γυναίκα δίπλα της. Ποια είναι? Κατάλαβα ποια λέτε. Είναι μια τρόφιμος εδώ. Ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Την άκουσα κι εγώ να μιλάει στην ελπίδα. Της έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Βγάζει μια τρυφερότητα για αυτό το κορίτσι. Ναι, πράγματι, της μιλούσε με ένα πολύ μητρικό τρόπο. Σαν να ήταν κόρη της. Καταλαβαίνω το ιατρικό απόρριτο, αλλά... Μήπως έχει κάποιο θέμα με κάποιο παιδί, κάτι. Μην ανησυχείτε. Σας διαβεβαιώνω ότι πρόκειται για ένα άκακο σιωπηλό πλάσμα. Χρόνια κλεισμένη μέσα σε ένα δικό της κόσμο. Δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Τώρα, τι συνειρμούς κάνει με το μυαλό της, πάντως δεν φαίνεται να ενοχλείται η μικρή. Παράξενο. Παράξενο. Ποιος ξέρει τι ιστορία έχει. Τελικά υπάρχουν πολλές δυστυχίες στον κόσμο. Γιατί τώρα θα μου κρατάς μούπλα. Εντάξει. Σου μίλησα απότομα. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να σε προσβάλλω. No problem, madam. Λοιπόν, εγώ πάω να την πέσω. Καληνύχτα. 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 Ωραία ήταν. Είδες που φοβόσουνα. Ναι, όλη ήταν μια χαρά. Και το γλυκό σου... υπέροχο. Όχι, για να μην λες. Ωραίος τύπος αυτός ο Αντρέας. Ενδιαφέρον και τιμόλογος. Ναι, αλλά ισχυρογνώμων. Δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει αυτό στη δουλειά μας. Γιατί το λες αυτό? Δεν ξέρω. Ο προηγούμενος διοικητής μας ήταν πιο πατρικός. Έδειχνε να μας εμπιστεύεται. Ο Αντρέας θέλει να μας επιβληθεί. Είναι επειδή είναι καινούριος. Δεν νομίζω. Έτσι θα συνεχίσει. Πάντως ο πατέρας σου έδειξε γοητευμένος. Όντως. Δεν είδες τον τρόπο που μας κοίταζε. Μια εμένα, μια εκείνον. Λες και μας σύγκρινε. Ρε αγάπη μου, πώς καταφέρνεις πάντα να γυρνάς τη συζήτηση εκεί που θέλεις. Ήταν λες και προσπαθούσε να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Δεν ξέρω. Η Δάφνη χρειάζεται έναν άντρα με προσωπικότητα, δυναμικό. Να νιώθει ασφάλεια μαζί του. Να τον νιώθει να τη βοηθάει, να τη στέκεται. Και αυτή να τον κοιτάει στα μάτια, αυτό θέλει. Λοιπόν, έχουμε μια ώρα που έχουμε γυρίσει και δεν μου έχεις πει τίποτα για τον Ανδρέα. Πώς σου φάνηκε? Για να διαμορφώσω άποψη θα πρέπει να έχω ολοκληρωμένη εικόνα γι' αυτόν. Άρα θα πρέπει να μάθω κάποια πράγματα που τον αφορούν. Περιμένω να μου πεις. Δεν το πιέσα. Κύριε Κωνσταντίνου, μπορείτε να ξεγελάσετε.
όλους τους ανθρώπους πάνω στον πλανήτη. Εκτός από μένα. Δεν καταλαβαίνω, γιατί να σε ξεγελάσω. Και μάλιστα για έναν άνθρωπο που τον γνώρισα σήμερα. Ναι. Εγώ γιατί έχω την εντύπωση ότι γνωρίζεστε από πριν. Δεν ξέρω πώς ή από πού. Αλλά σίγουρα η γνωριμία σας δεν ήταν πρόσφατη και δεν ήταν μόνο κοινωνική. Λοιπόν, θα μου πεις τι σημαίνει ή να το ψάξω μόνη μου? Τώρα γίνεσαι υπερβολικός και το ξέρεις. Ο πατέρας μου σκανάρει όποιον άνθρωπο γνωρίζει. Δεν έχει να κάνει με σένα. Άλλωστε, γιατί να σε συγκρίνει με τον Αντρέα? Αγάπη μου, αφού ξέρεις πως ο Πέτρος δεν με πάει καθόλου. Με θεωρεί λίγο. Τώρα κάνεις σαν μωρό. Με όποιον και να ήμουν, το ίδιο θα έκανε. Αλλά να σου πω και κάτι. Όποια γνώμη και να έχει, δεν του πέφτει λόγος. Εγώ εσένα διάλεξα και σε όποιον αρέσει. Οκ. Με κάλυψες. Εγώ πάντως θα δώσω τη μάχη μου και όποιος τολμήσει να μπει ανάμεσά μας θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Το εννοώ. Τόσα χρόνια έχω μάθει να σέβομαι τη δουλειά σου. Υπάρχουν μυστικά, απόρριτα, προσωπικά δεδομένα. Αλλά αυτή τη φορά πρόκειται για τη Δάφνη. Λοιπόν, θα μου πεις ποιος είναι ο Γιωργόπουλος και τι σχέση έχεις εσύ μαζί του? Γιατί δεν μου λες εσύ? Αφού τα ξέρεις όλα, θα το ξέρεις και αυτό. Είμαι περίεργος να βρεθώ στα άβυτα αυτού του θηλυκού μυαλού. Νιώθω ότι αυτός ο Ανδρέας πολυμπλέκεται στη ζωή της Δάφνης και αυτό με ανησυχεί. Η Δάφνη είναι ήρεμη με τον Μάριο. Δεν θέλω να διαταραχτεί η σχέση τους και να αρχίσει πάλι να ψάχνει για την Έλενα. Τι σενάριο είναι πάλι αυτό? Μη μου κάνεις τον ανήξερο. Ο Γεωργόπουλος τη φλερτάρει. Επιμένω να μου πεις λοιπόν γι' αυτόν. Από πού γνωρίζεστε? Και μην προσπαθήσεις να με πείσεις για το αντίθετο. Σίγουρα γνωρίζεστε. Εντάξει, να σου πω. Και δεν νομίζω ότι θα σου χρησιμεύσει κάτι. Πριν από χρόνια γνώρισα τον πατέρα του. Είχαμε έτσι μια χαλαρή σχέση. Πολλές φορές τον άκουγα να μιλάει για τον Αντρέα, το γιο του. Αλλά δεν τον γνώρισα ποτέ προσωπικά. Και γιατί δεν μας το είπες από την αρχή? Ο άνθρωπος μπήκε στο σπίτι μας και έκανες ότι δεν τον ήξερες. Σαν να τον έβλεπες για πρώτη φορά. Εντάξει, σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι δεν είχε νόημα να πω ότι ξέρω τον πατέρα του. Θα έμπλεκα περισσότερο τα πράγματα έτσι. Ήταν δηλαδή μια απλή παλιά γνωριμία. Τίποτα άλλο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν ξέρω τι σχέδια έχεις κάνει για τον Ανδρέα και τη Δάφνη, αλλά να τα ξεχάσεις. Θα μας βάλουν σε μπελάδες. Η Δάφνη είναι με τον Μάριο. Νιώθει ισορροπία, ηρεμία. Και δεν έχω καμία όρεξη να αρχίσει πάλι να ψάχνει το παρελθόν. Ευχαριστώ. Είχα τόση λαχτάρα να σε δω χθες που δεν σε ρώτησα για την Έλσα. Τι έγινε, κατάφερες να της αλλάξεις τα μυαλά, ενώ με τον τρόπο που σε βλέπει? Όχι ακόμα. Δεν είναι τόσο εύκολο να το διαχειριστώ. Χρειάζεται υπομονή. Ένας νεανικός ενθουσιασμός είναι. Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, όταν δεν βρίσκουν ανταπόκριση, πάνε για άλλα. Και Έλσα τι είναι? Ένα μικρό κοριτσάκι. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Δεν θέλω να την πληγώσω. Αν δεν με είχε στείλει στην Αθήνα, θα μπορούσα να σε βοηθήσω ουσιαστικά. Θα είχε πάψει να σε βλέπει ερωτικά. Δεν την είδες όταν μας είδε μαζί πως μαγκώθηκε? Κατάλαβα ότι είσαι αλλού. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, και τώρα μπορώ να σε βοηθήσω. Θα μείνω εδώ μέχρι να πάψει να έχει ελπίδες. Η παρουσία μου θα είναι καταλυτική. Κατάλαβα. Τέρμα η συζήτηση, ε? Θα φύγεις? Ναι. Θα πάω στη φαρμακευτή για να δώσω το συμβόλαιο. Αποφάσισες δηλαδή ότι θα το κάνεις, ε? Ναι. Γιατί, Μάνο? Για τα λεφτά? Και όμως ήσυχε. Όχι, ένα μπέμπι που φοβώ. Σε λίγο θα έχω δει να τα ντεύω.
Αυτό θα πει ευτυχία. Να κοιμάμαι και να ξυπνώ στην αγκαλιά σου. Ξέρεις κάτι? Είναι σαν να έχει συμβεί κάτι μαγικό. Δεν φοβάμαι τίποτα πια. Ούτε τις δυσκολίες, ούτε τα προβλήματα. Μου φαίνονται όλα τόσο φωτεινά. Για κάποιο λόγο μου φαίνεται και εμένα έτσι. Σε λίγο θα είμαστε οι τρεις μας. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο πολύ σε θέλω αυτή τη στιγμή. Παιδάκι μου, δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα τώρα. Να μην μου το χαλάς. Τι λες, σεξ πριν το γάμο? No way. Τι θα πει ο κόσμος? Έλα, σήκω, έχουμε πολλές δουλειές. Όλα είναι έτοιμα, κάτσε λίγο. Ναι, όχι, όχι, ρε. Σταμάτα! Γιατί? Εγώ δεν είμαι έτοιμη. Θέλω να απολαύσω την παραμονή του γάμου μου. Είπαμε πολιτικός-πολιτικός, αλλά κι εγώ σαν κοπέλα θέλω να περιποιηθώ τον εαυτό μου. Μωράκι μου, είσαι τέλεια, είσαι υπέροχη, είσαι... Είσαι κούκλα, δεν μπορείς να πας παραπάνω. Δεν υπάρχει πιο πέρα από αυτή την ομορφιά. Ναι, 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 ναι. Α! Τι? Ξέχασα να σου πω. Τι? Αύριο θα σου κάνω μια έκπληξη. Και πού είσαι? Θα τηρήσουμε τις παραδόσεις. Ο γαμπρός δεν βλέπει την ύφη πριν από την εκκλησία. Εντάξει, το Δημαρχείο θέλω να πω. Οπότε θα βρεθούμε εκεί και θα σε στήσω κιόλας. Καλά, πρόσεξε όμως, μωράκι μου. Μην έχει δουλειά ο Δήμαρχος και σου ακυρώσει το γάμο. Όχι, σωστά. Μην βγάλω μόνο με τα μάτια μου. Όχι, εγώ θα το κάνω αυτό. Πάντα στο πόδι θα στο πατήσω. Εντάξει. Σταμάτα! Δεν έκλεισα μάτι όλη νύχτα. Μετρούσα τα υπέρ και τα κατά. Άντε πάλι. Δηλαδή εσύ είσαι αποφασισμένος? Απολύτως. Αν όμως εσύ έχεις τις αμφιβολίες σου, έχουμε χρόνο. Μπορώ να ματαιώσω τα πάντα. Αυτό που κάνουμε δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν μπορώ να πάρω μόνος μου την ευθύνη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Δημήτρη. Η λογική μου λέει να προχωρήσουμε. Η καρδιά μου όμως πονάει, ο γιος μας τα υποφέρει. Κι εγώ πονάω, αλλά το κάνουμε για το καλό του. Για το μέλλον του. Αμφιβάλλεις? Όχι. Οπότε προχωράμε. Κι αν μία στις χίλιες κάνουμε λάθος? Αποκλείεται. Αλλά θα το ρισκάρουμε. Θα τον γλιτώσουμε από αυτές. Καλημέρα σας. Για την κυρία Κωνσταντίνη. Δώστε τα σημερά. Βέβαια. Ποιος ήταν? Έχει και κάρτα. Δεν χρειάζεται. Ξέρουμε ποιος είναι. Ευχαριστώ για το υπέροχο δείπνο. Ανδρέας, ναι, ο Γεωργόπουλος είναι. Ξεχυλήσαμε από ευγένεια. Καλά, δεν γεννήθηκε και στον δρόμο ο άνθρωπος. Μπορεί στη δουλειά του να είναι τσιφλικάς, αλλά στην κοινωνική του ζωή έχει τρόπους. Δεν εννοούσα αυτό. Θα μου πεις μετά τι εννοούσες, γιατί τώρα έχω αργήσει και πραγματικά ποιος τον ακούει μετά. Μπο ποιον είναι αυτό? Ας, μην μου πεις. Κατάλαβα. Άσε να φύγει και θέλω να μιλήσουμε. Έχω να σου πω πολλά. Χτύπησες μέσα ήμουνα. Έχεις και τον μπουρμπάρο, έχεις τίποτα άλλο? Γι' αυτό το άφησα. Ήθελα να σου κάνω οικονομία. Εντάξει, με τόσα λεφτά θα πάρω από την καμπάνια. Δεν χρειάζεται. Σε καθυστερώ μήπως? Η αλήθεια είναι πως πνίγομαι.
Έφερα το συμβόλαιο γιατί το έχω υπογράψει. Ναι, άσε το στην Εύα, νομίζω έχει έρθει. Αν λείπει, άσε το στην γραμματέα της, ε. Okay. Κάτι ακόμα ήθελα να σου πω, επειδή ξεκινάω μεθαύριο παραστάσεις. Ήθελα να σε καλέσω προσωπικά. Ξέρεις, τώρα δεν γουστάω μηνύματα και τέτοια. Όχι μόνο εσένα. Άμα θες, σου φέρει και την οικογένειά σου, εννοείται. Ευχαριστούμε, αλλά θα λείπουμε. Κανονίσαμε με τον άντρα μου να πάμε μια εκδρομή, οπότε... Καλή επιτυχία και δεν πιστεύω ότι θα τη χρειαστείς. Okay. Πόσο με ζάλισες πέρα εδώ, θα τελειώνω. Λέγε. Κοίτα, εγώ με τα λόγια δεν το έχω. Οκ. Okay? Αριθμούς δώσ' μου και πάρε μου την ψυχή. Το πολύ το μπλα δε, με αποσυντονίζει, δεν το... Ναι, επειδή και εσύ με αποσυντονίζεις, όμως και πέρα δόθηκε μισόλογα, τελείωνε. Έχεις κάτι να μου πεις, ολοκληρωμένο. Ο Ανδρέας, ρε παιδί μου. Κάτι δεν μου κολλάει πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, θα σου το πω με αριθμούς, οκ. Okay? Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας, είναι δύο. Σε συσκευασία ενός. Και ο δεύτερος κρύβεται καλά πίσω από τον πρώτο. Είναι... Πώς να σου δώσω τώρα να το καταλάβεις. Διπρόσωπος. Άλλο δείχνει, άλλο είναι. Και χακεράς και ψυχολόγος. Εσύ κι αν είσαι δύο σε συσκευασία ενός, θα μας τρελάνεις τώρα. Okay, φίλε, εντάξει, ψυχολόγος δεν είμαι. Πάσω. Έχω όμως την ικανότητα να διακρίνω από το άλλος λέει ψέματα. Και για μένα ο τύπος πουλάει χοντρό παραμύθι. Και γιατί τα λες όλα αυτά, το ξέρεις και από χθες. Κυριολεκτικά από χθες. Ξέρω όμως τι σου λέω. Οκ. Okay. Ο τύπος είναι λαμόγιο. Κάτι άλλο θέλει από τη Δάφνη. Τι εννοείς, ότι... Ότι βλέπει διαφορετικά. Ναι. Όχι ερωτικά. Κάτι... που δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Κάτι χειρότερο. Ίσως και επικίνδυνο. Και γιατί τα λες εμένα και δεν τα λες τη Δάφνη. Γιατί δεν θα με πιστέψει. Και με το δίκιο της. Εσύ όμως, σε έχω κόψει. Την αγαπάς πραγματικά. Μπορείς να την προστατεύσεις. Λοιπόν, με πόση θα το έχεις στο μυαλό σου. Ωραία. Και ό,τι είπαμε, μένει εδώ, έτσι. Μεταξύ μας. Αλλά όχι να παρακολουθιόμαστε και μεταξύ μας. Πώς με μυρίστηκες? Το άρωμά σου προηγείται της παρουσίας σου. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα λουλούδια που μας έστειλες. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για να σε ευχαριστήσω. Δεν κάναμε και τίποτα. Κι όμως έκανες. Χθες ένιωσα σαν να είμαι ανάμεσα σε φίλους. Για μένα η Κύπρος είναι ξένος τόπος. Και εσύ με έκανες να νιώσω οικεία. Σε ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Κι εμείς. Κι εγώ. Ξέρεις, είναι μεγάλη ανακούφιση για μένα να συνεχίζουμε να είμαστε φίλοι. Εκτός δουλειάς, γιατί εδώ πέρα έχουμε και τις συγκρούσεις μας. Με βλέπεις σαν φίλο? Ειλικρινά. Θέλεις ειλικρίνεια. Νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνουμε φίλοι. Ωραία, χαίρομαι. Και σου υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα για να μην σε διαψεύσω. Ωραία. Μπορώ να πάω τώρα στο γραφείο μου, κύριε διοικητά? Όχι. Ο λόγος που σε κάλεσα είναι υπηρεσιακός. Έχει να κάνει με τον Νικ. Κρίστη, πού είσαι παιδί μου, έλα, έφεραν κάτι για σένα. Μη. Θέλω να το ανοίξω μόνη μου. Τι είναι? Το νηφικό μου, το φόρεμά μου. Από πού? Από το ίντερνετ. Βρε Κρίστη μου, δεν είπαμε όχι έξοδα. Τόσα ρούχα έχεις και αφόρετα, κάτι θα βρίσκαμε. Με την πιστωτική του Άλκη το αγόρασα. Ο γαμπρός πληρώνει πάντα το νηφικό. Δεν ξέρει τι έχω διαλέξει, θα είναι έκπληξη. Εμένα δεν θα μου το δείξεις. Αμέ, αλλά όχι έτσι, φορεμένο. Άντε, βγες, να το βάλω και θα σου φωνάξω. Τσου. Ο Νικ έχει πάρει πολύ πατριωτικά το θέμα του κυκλώματος.
Σαν να έχει ξεκινήσει μια δική του σταυροφορία. Δεν μ' αρέσει αυτό. Γιατί ανησυχείς τόσο? Φαίνεται να ξέρει τι κάνει. Φέρεται άμυαλα. Τις προάλλες τον απείλησαν και συνεχίζει και κάνει του κεφαλίου του. Φοβάμαι ότι βάζει τη ζωή του σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Γι' αυτό τον πήρα στο σπίτι μας, για να τον έχω υπό την προστασία μου. Και είσαι σίγουρη ότι δεν κινδυνεύει και εκεί? Εγώ δεν είμαι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ίσως και να έχεις δίκιο, εντάξει. Θα του μιλήσω και θα τον βάλω σε μια τάξη. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρεις κάτι. Ο Νίκη έχει τα μυαλά στα κάγκελα. Τον είδες πως μιλούσε για την έρευνα μπροστά σε όλους. Λες και πρόκειται για video game. Okay, αυτό ήταν φάουλ. Αλλά το κατάλαβε και ο ίδιος όταν του μίλησε. Δεν νομίζω. Τον είδες πως αντέδρασε σαν παιδάκι. Δεν με παίζετε, θα σας δείξω εγώ. Όντως, αλλά μην τον ξεσυνερίζεσαι κι εσύ. Είναι στα αλήθεια παιδί. Ναι, γιατί παιδί. Α, τι θα σου. Άμυαλο, επίμονο και κακομαθημένο. Όλα αυτά. Ναι, όλα, όλα. Και φοβάμαι ότι θα κάνει κακό στην έρευνά μας. Εδώ χρειάζεται χεμήθεια, μυστικότητα, σοβαρότητα. Σε κάνω λάθος. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το στείλουμε στην Ελλάδα. Έτσι και δεν θα ανακατεύεται, δεν θα κινδυνεύει και εμείς θα συνεχίσουμε την έρευνά μας ήρεμοι, χωρίς να έχουμε την έγνοια του. Όχι, όχι, αυτό θα είναι το χειρότερο. Στην Αθήνα θα έχει πρόσβαση σε υπολογιστές και θα είναι μόνος του. Δεν θα τον σταματάει τίποτα. Άσε που θα πεισμώσει περισσότερο. Και αν κρίνω από τα χθεσινά, τον είδες. Δεν πρόλαβα να του πω μια κουβέντα, κατέδρασε. Όχι, όχι. Πραγματικά μόνος του δεν θα τον σταματήσει κανείς. Σου υπενθυμίζω ότι έπρεπε να είναι φυλακή. Χάρη του κάνουμε. Και τι θα την πάρουμε πίσω? Θα είναι σαν να τον τιμωρούμε. Και γιατί? Ίσα-ίσα, σε ό,τι ζητήσαμε, ανταποκρίθηκε. Όχι, λειτουργείς πολύ συναισθηματικά, Δάφνη. Και αυτό είναι κακό για τη δουλειά μας. Ο μικρός πρέπει να απομακρυνθεί από την έρευνα. Τέλος. Καταλαβαίνω ότι δεν σ' αρέσει, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Και επειδή στεναχωριέσαι, δεν θα τον στείλω Αθήνα, εντάξει. Αλλά θα μείνει εδώ υπό αυστηρή επιτήρηση και παρακολούθηση, σε ελεγχόμενο χώρο. Δεν θα το αντέξει αυτό. Σίγουρα θα το αντέξει περισσότερο από τη φυλακή. Okay, τι να πω. Πάω, πάω σου. Τώρα καταλαβαίνω γιατί τα βρήκατε με τον πατέρα μου. Είστε και οι δύο ξεροκέφαλοι. Και απόλυτοι. Έτοιμοι! Πώς φαίνομαι? Γιατί συγκινήθηκες τόσο πολύ? Συγγνώμη, αγάπη μου. Αλλά αλλιώς φανταζόμουν το γάμο σου. Στην εκκλησία, με μουσική, κόσμο, λουλούδια. Μια αληθινή γιορτή. Δεν πειράζει. Κι έτσι ωραίος θα είναι. Και τη ζωή σου αλλιώς τη φανταζόμουν. Να σπουδάσεις. Να ζήσεις ανεξάρτητη. Να χαρείς τα νιάτα σου. Μαμά, είμαι ευτυχισμένη. Αλήθεια. Έχω τον Άλκη και έχω το παιδί, δεν θέλω τίποτα άλλο. Σήμερα. Αύριο όμως. Ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Ο Άλκης με αγαπάει και τον αγαπώ κι εγώ. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό δεν το ξέρεις. Το ξέρω. Τον Άλκη τον αγαπώ για αυτό που είναι. Δεν έχω φτιάξει μια ψεύτικη εικόνα γι' αυτόν. Τι εννοείς? Άκου, δεν θέλω να φοβάσαι. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι έφτιαξες τον μπαμπά στο κεφάλι σου όπως εσύ τον ήθελες. Δυναμικό, προστατευτικό, έτοιμο να παλέψει για μας. Και αυτό δεν έγινε ποτέ και απογοητεύτηκες. Και γι' αυτό αποφάσισες να τον διώξεις από τη ζωή σου. Έχεις οριμάσει πολύ γρήγορα, το ξέρεις. Δεν σου έχω κάνει ποτέ καμιά κουβέντα. Αλλά θέλω να επικοινωνήσω μαζί του. Ξέρεις πώς? Δεν ξέρω, όχι. Θέλω να του μιλήσω. Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου και δεν είναι εδώ. Μου λείπει. Ήθελα να είναι εδώ μαζί μας. Να με καμαρώνει κι αυτός. Όπως κι εσύ. Αγάπη μου. Αγάπη μου.
πιο νέος από πολλούς στην ηλικία μου. Μαζί σου, ας πούμε, μπορώ να συνεργαστώ πολύ καλύτερα. Εμείς εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Συντονιζόμαστε. Κανονίσαμε με τον άντρα μου να πάμε μία εκδρομή, οπότε... καλή επιτυχία και δεν πιστεύω ότι θα χρειαστείς. Γεια μας. Κρύβες ρε κορίτσι μου τόσο ταλέντο. Είναι εξαιρετικά, μπράβο. Σε βλέπω σύντομα με αύξηση και προαγωγή. Μίλησες με τον Μάνο για την πρεμιέρα? Ναι. Είπε να πάρουμε τα παιδιά του project και τους άντρες μας φυσικά. Να πάτε, εγώ δεν θα έρθω. Γιατί? Έχουμε κανονίσει εκδρομή με τον Κυριάκο. Πώς προέκυψε τώρα αυτό? Αμφιβάλλω αν θυμάσαι την τελευταία φορά που πήγατε εκδρομή. Καιρός δεν ήταν. Και βρήκατε τώρα. Δεν κατάλαβα, πειράζει να ξεσκάσω λίγο με τον άντρα μου? Να ξεσκάσεις. Δεν μου λες ποιανού ιδέα ήταν. Δικιά μου, υπάρχει πρόβλημα? Είπες εσύ στον Κυριάκο να πάτε εκδρομή. Δεν το πιστεύω. Δεν καταλαβαίνω που το βρίσκεις στο αστείο. Εντάξει, δεν με έχεις ικανή να παίρνω αποφάσεις. Να όμως που είμαι. Δεν έχω τη δικιά σου εικονότητα να αποφασίζω στο αψεσβήσε για τα πάντα, αλλά προσπαθώ. Οκ, εγώ ήμουν πάντα η μετριοπαθής, η εξαρτώμενη, η ανασφαλής και από τους γονείς μας και από τον Κυριάκο και από σένα. Εσύ με βοήθησες να πάρω την αποφάση για το παιδί και θα σε ευγνωμονώ γι' αυτό μια ζωή. Παρ' όλα αυτά, πού και πού παίρνω κι εγώ την κατάσταση στα χέρια μου. Και εκτός από την εκδρομή αποφάσισα και κάτι άλλο. Θέλω να σταματήσω τη δουλειά μου. Με συγχωρείς που ήρθα έτσι. Κι εγώ δεν κατάλαβα πώς έφτασα μέχρι εδώ. Δεν πειράζει, είναι εντάξει. Είσαι και τυχερός. Ένας πελάτης ακύρωσε ραντεβού. Κάθισε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ακούω. Ξέρεις τι γίνεται τώρα? Κάθε μέρα που περνάει με φέρνει όλο και πιο κοντά στο αναπόφευκτο. Και εντάξει, στην αρχή ξέρεις, αντιστεκόμουν στην ιδέα να το πάρω της μετρητής, γιατί παρότι ο γιατρός μου είχε πει ότι είναι πολύ σοβαρή βέβαια η κατάσταση της υγείας μου, εγώ προσπαθούσα να μην δίνω σημασία. Και αυτό που λένε τρόμο για το θάνατο, το ένιωσα μια στιγμή μόνο στην Αθήνα, όταν αποφάσισα και να ψάξω να βρω την κόρη μου. Αλλά όταν ήρθα εδώ, σαν να το ξέχασα. Ξέρεις, ένιωσα και πάλι δυνατός. Και τι έγινε? Είχες κάποια ενόχληση τελευταία, κάτι που σε τρόμαξε? Όχι. Απλώς δεν ξέρω τι μου γίνεται. Νιώθεις πάλι φόβο θανάτου? Να. Να. Υποσυνείδητα, ναι. Δηλαδή βλέπω συνέχεια στο όνειρό μου τον Προμηθέα. Να πάει το όνειο και να το τρώει το σηκώτη. Ο Προμηθέας είμαι εγώ, βέβαια. Αλλά ξέρεις τι με προβληματίζει? Ότι την αποθώ αυτή τη σκέψη. Καλά κάνεις. Το να ξορκίζεις το κακό είναι λυτρωτικό. Είναι. Εγώ ήρθα εδώ για να βρω μια λύση. Για να σωθώ. Και αντί να κάνω συγκεκριμένες και οργανωμένες κινήσεις, κάνω κι εγώ δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι. Νιώθω τελείως χαμένος. Χωρίς σχέδιο, χωρίς πηξίδα, χωρίς τίποτα. Έχεις σχέδιο. Ήρθες στην Κύπρο να βρεις την κόρη σου, να τη γνωρίσεις και να τη ζητήσεις να σε βοηθήσει. Τα δύο πρώτα τα πέτυχες. Α. Αυτό μπερδεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Γιατί από τη μία έχω δεθεί με την κόρη μου και
Ψάχνω να βρω τρόπο για να της πω ποιος πραγματικά είμαι. Και από την άλλη έχω δεθεί και με τη μητέρα της. Δεν ξέρω, αλλά αυτή η γυναίκα μου βγάζει κάτι πολύ ιδιαίτερο από μέσα μου. Τόση ώρα σε άκουγα. Τώρα θα μ' ακούσεις κι εσύ. Θες να σταματήσεις τη δουλειά. Ο λόγος? Ω, μη κουράζεσαι. Θα σου πω εγώ. Μόλις είδες τα φτερά σου να ανοίγουν και να πετάς, έστω και δειλά, φοβήθηκες. Τρόμαξες ότι θα τσακιστείς και είπες να κουρνιάσεις πάλι στη φωλίτσα σου, στην ασφαλειά σου, στον αντρούλη σου, στη μίζερη ζωή σου. Και δεν το κάνεις αυτό, γιατί μου επιτίθεσαι. Γιατί κουράστηκα. Βαρέθηκα να σε βλέπω να θάβεις τη ζωή σου. Νόμιζα ότι κάποια στιγμή θα έκανες την έκρηξη. Και έκανες τώρα ένα βήμα και τα παρατάς. Γιατί? Για να πας να κρυφτείς πίσω από τον άντρα σου και από τη μάνα του. Δεν βαρέθηκες. Ωραία, δώσ' του πάλι μια ευκαιρία. Ναι, πήγαινε, κλείσου σπίτι. Κάτσε εκεί να του μαγειρεύεις, να του πλένεις. Έχεις σκεφτεί πως μπορεί εγώ να είμαι ευχαριστημένη έτσι με τον άντρα μου και το παιδί μου? Πού ξέρεις εσύ πως νιώθω μέσα μου, πως είμαι? Και ναι, μπορεί να μ' αρέσει να πλένω και να σφογγαρίζω. Ναι, βέβαια, η χαρά ξεχυλίζει από το πρόσωπό σου. Μην κρύβεσαι, ντε. Άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Ρέβα, όποιος έχει διαφορετική άποψη από τη δική σου είναι λάθος. Αποκλείζει δηλαδή το ενδεχόμενο να είμαι ευχαριστημένη έστω από την ευτυχία που παίρνω από την κόρη μου? Όχι. Αλλά η κόρη σου σύντομα θα ανοίξει τα δικά της φτερά. Θα έχει τη ζωή της. Και τότε εσένα ποια θα είναι η ζωή σου, ε? Εγκλωβισμένη σε ένα γάμο που έχει πεθάνει. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με ταξίδια και με εκδρομούλες. Και μη μου πεις ότι αυτός είναι ο λόγος που φεύγεις με τον Κυριάκο αυτό το Σαββατοκύριακο. Σταμάτα, δεν θέλω να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Σε βάση του την άποψή μου. Παράταμε. Γιατί το βάζεις στα πόδια, ε? Από ποιον προσπαθείς να ξεφύγεις? Είπα κόφτο. Από το ραζί που σου θύμισε ότι είσαι γυναίκα? Σταμάτα. Με δεν σ' αρέσει να ακούς αλήθειες. Αρκετά. Τόση ώρα με κατηγορείς ότι δεν παίρνω αποφάσεις. Το δικό σου πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνω τις αποφάσεις που θέλεις εσύ. Μία φορά δες την αλήθεια κατάματα. Μία! Έχουμε μιλήσει κι άλλες φορές για τη μητέρα της κόρης σου, ε? Και σου έλεγα ότι είναι φυσικό να νιώθεις κάπως για αυτήν. Τώρα τι έγινε? Τα αισθήματά σου μεγάλωσαν κι αλλού? Από την πρώτη στιγμή που την είδα, ένιωσα... Ξέρεις, είναι τόσο ευαίσθητη και εύθραυστη και αξιοπρεπής. Και παράλληλα είναι τόσο... Είναι λίγο ραγισμένη. Έχει κάτι. Μπορείς να μου την περιγράψεις με μια εικόνα? Κάτι που να δείχνει αυτό που βλέπεις πάνω της. Μια ελαφίνα φτιασμένη στα σύρματα. Αυτό βλέπω. Και τι αισθάνεσαι γι' αυτή? Πράγματα που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να αισθανθώ. Έλξη. Εντάξει, αυτό το έχω αισθανθεί και για άλλες γυναίκες, αλλά... Και τρυφερότητα, έτσι μια ανάγκη να την προστατέψω. Ναι, την ίδια ανάγκη την έχει και αυτή, θέλω να πω. Λες ότι είναι απροστάτευτη. Στο έχει πει η ίδια? Όχι. Κοίταξε, ό,τι και να δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό που νιώθω είναι πιο βαθύ από πόθο ή έλξη. Ούτε θέλω να βάλω ταμπέλα. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα ήθελα να έχω το χρόνο και το δικαίωμα βέβαια να προχωρήσω μαζί της ερωτικά. Ξέρεις, να τη γνωρίσω καλύτερα. Να την αγγίξω. Μιλάς αν είναι διαθέσιμη. Όχι, λογικά δεν είναι. Είναι παντρεμένη. Αλλά κάτω από τον πάγο που κρύβει, έχει αυτή η συμπεριφορά της, αισθάνομαι ότι μέσα της υπάρχει μια φωτιά. Και θέλω να κάνω κι εγώ μαζί της. Ο ρόλος μου είναι να ρωτάω. Τις απαντήσεις τις δίνεις εσύ.
Τι θέλεις να κάνεις? Τι θέλω να κάνω? Νομίζω ότι το είπες πριν. Θέλεις να καείτε στην ίδια φωτιά. Αυτό θες. Και είσαι χαλαρώσεις. Είσαι πολύ τσιτωμένος. Ένα ποτό δεν βλάπτει που και πού. Λοιπόν, κατάλαβες τι πρέπει να κάνεις. Κατάλαβα. Αλλά θέλω να ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε και εσείς. Ό,τι κάνω, το κάνω για το καλό του φίλου σου. Μην ανησυχείς. Είναι δυνατόν να μην θέλω το καλό του παιδιού μου? Αλλά το βλέπεις και εσύ, αυτό που πάει να κάνει ο Άλκης είναι βλακεία, ε. Λοιπόν, αυτό θα καθορίσει τη ζωή του. Θα καταστρέψει το μέλλον του και εγώ είμαι υπόχρεος να τον προστατέψω. Το εύχομαι. Αλλιώς δεν θα το συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου. Εμείς οι δύο κάναμε μία συμφωνία. Εγώ θα την τηρήσω. Ελπίζω να κάνεις και εσύ το ίδιο. Αν με πουλήσεις θα υπάρχουν συνέπειες. Και για σένα και για την οικογένειά σου. Πας, αγόρι μου, και εγώ στον Άρεσε θα βγεις. Ένας φίλος μου παίρνει το πτυχίο το αύριο και θα ορκιστεί και λέω να τον τιμήσω τον άνθρωπο, να μην πάω σαλέτσος. Κάτσε να στα φρεσκάρω λίγο. Όχι, εντάξει, καλά είναι. Έλα, είναι τσαλακωμένα, αφού το πας και εσύ μην πας σαλέτσος. Κάτσε να τα πατήσω. Για πες. Όποιο και να βάλεις κούκλα θα είσαι. Ναι. Αλλά ένα θα φορέσω. Έλα, άστα τώρα κάπου και αποφασίζουμε αύριο το πρωί. Καλά. Τι είπες στους γονείς σου? Ότι θα μείνω σε σένα και ότι αύριο το πρωί έχουμε πρόβα με την πάντα. Κανόνισες με τα παιδιά? Όλα οκ. Okay. Αύριο θα έχεις μια ολόκληρη πάντα για πάρτι σου. Θα σας περιμένουν το πρωί στο Δημαρχείο. Να τους πεις μόλις φτάσω να παίξουν το Dance Me to the End of Love. Α, κοίτα να δεις. Η μουσική επιμέλεια είναι θέμα της κουμπάρας. Κοίτα τώρα εσύ να σκέφτεσαι τον γαμπρό που θα σε περιμένει στην εκκλησία. Αλήθεια, τι άθροδες με πήρε? Δεν ξέρω. Φαντάζομαι τριαντάφυλλα. Ξέρει ότι τα λατρεύω. Το έχεις καταλάβει ότι η ζωή μας θα αλλάξει? Και η σχέση μας? Τίποτα δεν θα αλλάξει. Ε, πώς? Εσύ αύριο θα είσαι σύζυγος και μέλουσα μαμά. Τέρμα να κοιμόμαστε πια η μια σπίτι της άλλης. Τέρμα οι κοπάνες, το ξενύχτη, η παρέα στο σχολείο. Οκ. Okay. Ισχύει. Λοιπόν, ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Πως ό,τι και να γίνει, θα είμαστε πάντα μια στο πλευρό της άλλης. Θα είμαστε πάντα η μια στο πλευρό της άλλης. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that. Cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. And I don't know what to do.
Κοίτα, δεν θα προλάβω να έρθω από εκεί. Θα τα πούμε στο Δημαρχείο. Τι λες ρε, τρελάθηκες τελευταία στιγμή. Έλα, μην τρελαίνεσαι. Δεν θα αργήσω. Πώς θα πάω στο Δημαρχείο, πώς θα πάω, σαν το ορφανό. Θα σε περιμένω απ' έξω. Μαζί θα μπούμε μέσα. Έλα, μη στραβώνεις. Τι να σου πω, Δήμο, τι να σου πω. Μ' αρέσει που ήθελες να ξέρεις και από νωρίς για το γάμο να μην κανονίσεις τίποτα. Είπαμε μάρτυρας, αλλά εγώ θα μαρτυρήσω στο τέλος. Έλα, κούλαρε. Θα τα πούμε σε λίγο. Μην ξεχάσεις την αθότητα, εσύ με κακομοίρη μου. Γεια. Α, και τη... και τη Χριστίνα. Ποια είναι άλλη. Βάλε και τη Μαρία. Και μα. Τελευταία είσαι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αρκετά για ένα χρόνο, ε. Καλά. Άντε, γρήγορα. Πρέπει να φύγουμε. Θα αργήσουμε και θα την κοπανίσει ο δήμαρχος στο τέλος. Ξέρεις τι υποχρεώσεις έχουν αυτοί. Νόμιζα πως θα έλεγες ο γαμπρός. Αυτός είναι εκεί και περιμένει. Ναι. Δύο λεπτά και κάτι ξέχασα. Έλα μωρέ, και εσύ τελευταία στιγμή. Έχετε χρόνο. Κάνε γρήγορα. Ο Μάνος λες να έχει πάει. Εγώ παντρεύομαι, εσύ θα σκάσεις από την αγωνία σου. Λοιπόν, αυτή ήταν της γιαγιάς σου, της μητέρας του πατέρα σου. Πάει από νύφη σε νύφη. Τώρα σου ανήκει. Έλσα μου, μάζεψε τις λίγο τα μαλλιά. Σου λεπτό. Έλα. Ευτυχισμένη καρδούλα μου. Σε λατρεύω. Κι εγώ. Να βάλω ένα χεράκι να σε βοηθήσω γιατί βιάζομαι. Για γαμπρόν καλός εγώ. Για κουβάλιμα δεν ξέρω. Τι λες μου, τι λες. Σου εύχομαι κάθε ευτυχία. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Έφτασες? Ναι, έφτασα. Κοίταξε, δεν θέλω καφές. Θέλω να είσαι πιστικός.